Το νέο βιβλίο της Ευαγγελίας Κακουλάκη Μπεντού γυρνάει τον αναγνώστη στα χρόνια της κατοχής, που σε ένα χωριό της Κρήτης μια δυναμική και σκληρή μάνα αποκληρώνει και καταργέται το γιο της, την ώρα που στην υπόλοιπη μικρή κοινωνία οι ηρωικές πράξεις, οι προδοσίες, η εκμετάλλευση, ο έρωτας αλλά και οι αδικίες αποτελούν μια συνήθη σκληρή καθημερινότητα. Ένα βιβλίο με βαρύ συναισθηματικό και ιστορικό φορτίο, με γλαφυρές περιγραφές και ως μέσα από μια Κρήτη άλλων εποχών. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο ειδικά για τη γενετήρα μου. Έχει στοιχεία από κάποιο χωριό που δεν θα το σκιαγραφώ χωρίς να το ονομάσω. Και πιστεύω ότι δίνοντας όλη την ψυχή μου σε αυτό το βιβλίο, θα εκλάβει ο αναγνώστης τι θέλω να πω και την αγάπη που έχω για αυτή την πόλη. Η Ευαγγελία Κακουλάκη Μπεντού, με το τέταρτο κατά σειρά βιβλίο της, έρχεται να φωτίσει μικρές και μεγάλες ανθρώπινες στιγμές μέσα σε μια περίοδο όπου η ναζιστική απειλή δημιουργούσε ένα παγερό κλίμα που εκδηλώνονταν άλλοτε με φόβο, άλλοτε με υποταγή και άλλοτε με αντίσταση. Με αυτό το μυθιστόρημα, η Ευαγγελία Κακουλάκη Μπεντού ολοκληρώνει ουσιαστικά μια τετραλογία μυθιστορημάτων κοινωνικού και ιστορικού περιεχομένου, που πραγματικά ξεδιπλώνει όλο το ταλέντο, το συγγραφικό, το οποίο με κάθε νέα συγγραφική της δουλειά πραγματικά μας εκπλήσει ευχάριστα. Η Ευαγγελία ταξιδεύει από την Ορλεόν της Γαλλίας για να έρθει στην ιδιαίτερη πατρίδα της και με αυτήν την συγγραφική της προσπάθεια να τιμήσει για μία ακόμη φορά τον τόπο που τη γέννησε. Το νέο βιβλίο της συγγραφέως, «Ζωή χωρίς τίτλο», παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα παρουσία πλήθους κόσμου στον Doreg Astronomy and Symposia, με την ευθύνη της εκδήλωσης να έχουν οι εκδόσεις Ήτανος και ο σωροπτιμιστικός όμιλος Ηρακλείου Αρετούσα. Για το βιβλίο μίλησαν ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης και η Σοφία Δαργάκη, φιλόλογος. Αποσπάσματα διάβασαν μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Ήτανος, ενώ συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Μάνος Δασκαλάκης. Ένα πολύ ευανάγνωστο βιβλίο, το οποίο προτείνω στους αναγνώστες να το διαβάσουν μονορούφι. Πραγματικά, παρότι το διάβασα με διακοπές, δεν έχασα τη συνέχεια και αυτό δείχνει έτσι μια πραγματικά πολύ ποιοτική δουλειά, η οποία έχει γίνει τόσο από την συγγραφέα όσο και από τον εκδοτικό οίκο.